Και απορώ, κύριε Πακιάου. Γνωρίζετε, καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση στην οποία έχετε έλθει. Τουλάχιστον τώρα, στο και πέντε, γιατί δεν επιταχύνονται οι διαδικασίες, γιατί δεν πιέζεται ως προς αυτή η κατεύθυνση. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη με αιχμή τον ΒΟΑΚ και το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με τον ίδιο να κατηγορεί το Υπουργείο Μεταφορών για καθυστέρηση των εργασιών. Θα έπρεπε να λήξουν λοιπόν 5 Μαΐου του 2023 το πρώτο σκέλος, 5 Μαΐου του 2024, σε ένα μήνα δηλαδή, το δεύτερο, και 5 Μάρτιο του 2025 να ολοκληρωθεί το έργο. Και όπως ξέρετε, στο έργο δεν έχει γίνει τίποτα. Ο βουλευτής Ηρακλείου καυτηρίασε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σεπτέμβριο του 2022 στις εργασίες, αναφέροντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, επιρρύπτοντας ευθύνες και στον προηγούμενο υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Αντιλαμβάνομαι ότι επικοινωνιακά πρέπει να στηρίξετε τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού που ήρθε στο εργοτάξιο Γενάρη του 2023 προεκλογικά και έλεγε ότι ξεκινάνε οι εργασίες κλπ. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε Απρίλιο του 2024 και δεν έχει παιχτεί πενιά. Να στοχοποιείτε τον κύριο Καραμαλή συνέχεια, τον προηγούμενο Υπουργό Υποδομών και Μεταφόρων. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ως πρακτική είναι πολύ φθηνή πρακτική. Είναι πάρα πολύ φθηνή πρακτική. Υπάρχουν επιλογές πολύ συγκεκριμένες και η συγκεκριμένη επιλογή πολύ ορθώς έδρασε ο κύριος Καραμαλής, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η ορίμανση ενός έργου όπως ο ΒΟΑΚ σε ένα νησί όπως η Κρήτη δεν είναι μια απλή ιστορία. Ο ΒΟΑΚ συζητιέται πάρα πολλά χρόνια. Στην έλλειψη οδικής σύνδεσης με το αεροδρόμιο Καστελίου για την περιοχή της Μεσαράς, αναφέρθηκε επίσης ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος ζητά από το Υπουργείο να αναβαθμιστεί η οδική σύμβαση. Δεν υπάρχει πρόβλεψη με τη σύνδεση με την περιοχή της Μεσαράς. Πρακτικά, ένας άνθρωπος, μόλις ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, καλώς εχών των πραγμάτων το 2027, θα πρέπει να πηγαίνει μέσω Ηρακλείου, δηλαδή μέσω Καΐρου, θα το πω έτσι. Η σύνδεση με τη Μεσαρά στη συγκεκριμένη σύμβαση ούτε μπορεί να προβλεφθεί, γιατί επήγουν άλλα πράγματα. Επήγει, αν θέλετε, και η υδραυλική οχύρωση της περιοχής. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να το κάνει? Όχι. Η ευθύνη είναι της περιφέρειας. Ως ένα χρόνιο αίτημα περιέγραψε ο κύριος Μαμουλάκης τη διασύνδεση της Μεσαράς, χωρίς όπως τόνισε να έχει υπάρξει απάντηση με τον Υφυπουργό να τονίζει πως αποτελεί αρμοδιότητα της περιφέρειας και πως προέχουν άλλες παρεμβάσεις. Το ερώτημά μου προφανώς είναι γιατί υπάρχουν 5 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση στα ενία του τόπου. Και επειδή έχω κάνει ερωτήσεις για τη σύνδεση της Μεσαράς και την βοήθεια, τη συνυπουργία της κυβέρνησης στην οικία περιφερειακή αρχή το 2021, το 2022, το 2023, όχι με εσάς προφανώς, με την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου και δεν είδαμε απάντηση, γι' αυτό επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι στη βάση αυτή κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τη Μεσαρά. Ας οριμάσει ένα έργο η περιφέρεια, ας το δούμε, ας δούμε γιατί μιλάμε, τι είναι αυτό που μιλάμε. Ας δούμε αν μπορεί να μπει σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι πόροι δεν είναι ανεξάρτητοι. Ατέλειωτες είναι μόνο οι απαιτήσεις, η